Προειδοποίηση προ την Πολωνία έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μεντμέντεφ, τονίζοντας ότι θεωρείται πλέον ως ένας επικίνδυνος εχθρός. Ο Μεντμέντεφ, που είναι τώρα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, διατύπωσε την άποψή του αυτή σε άρθρο 8.000 λέξεων για τις ρωσοπολωνικές σχέσεις, στο οποίο γράφει ότι η Μόσχα έχει τώρα έναν επικίνδυνο εχθρό στην Πολωνία θα την αντιμετωπίσουμε την Πολωνία ακριβώ ω έναν ιστορικό εχθρό, λέει ο Μεντεμέντεφ. Εάν δεν υπάρχει ελπίδα για συμφιλίωση με τον εχθρό, η Ρωσία θα πρέπει να έχει μόνο μία και πολύ σκληρή στάση όσον αφορά την τύχη του. Η ιστορία έχει δώσει περισσότερε από μία φορέ μία ανελαίτη ετοιμιγωρία στου αλαζόνε Πολωνού. Όσο φιλόδοξα και αν είναι τα ρεβανσιστικά σχέδια, η κατάρρευσή του μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο τη πολωνική κρατική υπόσταση στο σύνολό τη. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση στα σχόλιά του από την Πολωνία. Ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει οδηγήσει τι ήδη τεταμένε σχέσει μεταξύ Βαρσοβία και Μόσχα σε νέα χαμηλά επίπεδα. Η Πολωνία, η οποία υποστηρίζει την Ουκρανία, κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την χώρα με εκστρατείε παραπληροφόρηση και κατασκοπία. Η Μόσχα έχει καταδικάσει την εχθρική όπω την χαρακτηρίζει στάση τη Βαρσοβία απέναντί τη και τα ρωσικά συμφέροντα στην Πολωνία.